Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί τα μέτρα που αφορούν στην αξιολόγηση να πάρουν τις επόμενες μέρες στον δρόμο τους για τη Βουλή, ωστόσο τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Πιστεύω ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ άλλοτε για μια ουσιαστική διευθέτηση και η διευθέτηση πλέον αφορά τη ρητή υποχρέωση των εταίρων μας, διότι εμείς έχουμε βγει από το κάδρο. Θα διεξάγονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις μέχρι τις 22 Μαΐου που είναι και το κρίσιμο Eurogroup, ανέφερε χαρακτηριστικά για το θέμα χθες ο Πρωθυπουργός Άλεξ Τσίπρας, κρατώντας χαμηλούς τόνους. Εν αναμονή νέας δικαστικής απόφασης για περαιτέρω μείωση του τιμήματος κοντά στα 33 εκατομμύρια ευρώ βρίσκονται ενδιαφερόμενοι και εργαζόμενοι του ξενοδοχείου της λεωφόρου Συγκρού Athens Lydra. Υπενθυμίζεται πως το τίμημα του ξενοδοχείου είχε ήδη πέσει 37,8 εκατομμύρια ευρώ έναντι 47,8 που είχε τοποθετηθεί ο πύχης προηγούμενες φορές. Στελέχη της ξενοδοχειακής αγοράς είχαν χαρακτηρίσει εξ αρχής υψηλή την τιμή της μονάδας, αφού ο δυνητικός αγοραστής θα πρέπει να προχωρήσει και σε εκτενείς παρεμβάσεις ανακαίνησης. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, εγχώροι και διεθνείς μνηστήρες εξακολουθούν να εκφράζουν ενδιαφέρον και να επισκέπτονται το ξενοδοχείο, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Η Πάτρα έχει δατοδρόμιο, το οποίο θα είναι και ο κεντρικός κόμβος του δικτύου που αρχίζει και δημιουργείται με πολλαπλά ωφέλη για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβολος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, Νίκος Κοντοές, μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για την αδειοδότηση. Το επόμενο βήμα για τη λειτουργία του υδατοδρομίου θα είναι η πρόσκληση ενδιαφέροντος με ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει και τη λειτουργία του. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο να κυμαίνει σε 777,25 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,14% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.